τραγωδία που έτυχε στο Μέλαθρο στην Όρσα του Θυπαλόθρινου. Την επέμβαση που υπέστη στην κλινική Ευαγγελίστρια, εκεί πρέπει να πω ότι είχε σπάσει το πόδι του ημέρα Πέμπτη και προγραμματίστηκε η επέμβαση Παρασκευή. Δυστυχώς είχε αιμορραγήσει από το έντερο την ημέρα εκείνη και αναβάλαμε την επέμβαση για μία εβδομάδα. Και ενώ όλα κυλούσαν ομαλά και για την ημέρα της προγραμματής επέμβασης, το πρωί της επέμβασης είχε ξανά αιμορραγήσει. Και οπότε πρέπει να επιλέξουμε είτε να αναβάλουμε την επέμβαση ή να προχωρήσουμε. Το είχα συζητήσει το θέμα με τον γιατρό τον Νικολαίδη και την Κέτη και είχαμε να αποφασίσει ότι πρέπει να γίνει επέμβαση, αλλιώτικα θα το χάναμε. Αλλά έπρεπε να το είχαμε μπει. Πήγα και στο δωμάτιο και του είπα: Πρόεδρε, έχουμε αυτό το πρόβλημα και θα πρέπει να χειρουργηθείς. Αλλιώτικα θα έχουμε δυσάρεστες εξελίξεις. Η απάντηση του ήταν: Προχωρήστε. Πάντοτε αυτή ήταν η απάντηση του προδιλημάτων. Ποτέ δεν είπαν όχι σε τίποτα σε αυτά τα θέματα. Τέλος πάντων, χειρουργήθηκε και μετεφέρθη στην Παλώδια. Εκεί πρέπει να πω ότι έτυχαν εξαιρετικής φροντίδας. Η αγάπη με την οποία τον περιέβαλαν εκεί πέρα είναι πραγματικά. Πραγματικά είναι συγκινητική από όλων των προσωπικών. Και εκεί υφίσταται μία φυσιοθεραπεία, η οποία έχει ένα προγραμματισμό. Mm-hmm. Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια αυτής της φυσιοθεραπείας, κάποιος του είχε πει, κάποιος συνάδελφος δυστυχώς, πήγαινε και τον εξέτασε. Δεν είχαν γνώση του προβλήματος αυτού. Τέλος πάντων πήγε τον εξέτασε και του είπαν ότι δεν πρόκειται να ξαναπερπατήσει. Το προηγούμενο βράδυ ήμουνα εκεί, διότι τον επισκεφθόμουν κάθε Δευτέρα βράδυ, πήγαινα και τον έβλεπα. Του είχα πει: Πρόεδρε, θα περπατήσεις, χρειάζεσαι υπομονή για να δυναμώσουν οι μυς κλπ. Όταν του είπε αυτός ο συνάδελφος ότι δεν θα περπατήσει, έπεσε σε μαρασμό. Την ημέρα εκείνη δεν ήθελε να δει κανέναν. Όταν μίλησα με τα παιδιά μου, είχαν πει ότι ο πρόεδρος αυτόν και αυτό συνέβη. Τον πήρα τηλέφωνο και μου είπαν: Κοιμάται. Και λέω: Όταν ξυπνήσει, πέστε του ότι θα του μιλήσω. Πράγματι, ξύπνησαν και του είπανε, με πήρε τηλέφωνο. Μιλήσαμε στο τηλέφωνο για 5 λεπτά και του είπα: Ό,τι σου είχα πει χθες το βράδυ ισχύει και πιστεύω ότι το πείσμα σου, του άρεσε το πιτσιλίσιμο πείσμα, όπως το έλεγε. Εάν βάλεις το πιτσιλίσιμο πείσμα σου, σίγουρα θα περπατήσεις. Άλλαξε άρδιν η κατάσταση. Το βράδυ τους πρόσφερε σουβλάκια εκεί πέρα, φάγανε, διασκεδάσανε, διότι ο Γιώργος της φρουράς του. Αναπτερώσε το ηθικό. Ναι, αναπτερώθηκε το ηθικό του. Ο Γιώργος μου τηλεφώνησε και μου είπε: Γιατρέ, μα τι συνέβη, και έχουμε πάρτιν εδώ πέρα απόψε. Του εξήγησα τι συνέβη και του είπα να συνεχίσουν να τονώνουν το ηθικό. Και πράγματι, μετά από πάροδον κάποιο χρόνο, είχαν πεισμώσει βέβαια και στο Μέλαθρον οι φυσιοθεραπευτές και όπως ξέρετε περπάτησε και πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του σε μια πάρα πολύ ικανοποιητική κατάσταση. Τους τελευταίους μήνες, εν πάση περιπτώσει, που όπως μας είπατε και εσείς, γνώρισε και ο ίδιος ότι το τέλος δυστυχώς είναι κοντά. Μάλιστα. Σας ανοίχτηκε λίγο περισσότερο. Σε προσωπικό επίπεδο μιλάω, έτσι. Πάντοτε μου ανοιγόταν σε προσωπικό επίπεδο. Πάντοτε μου μιλούσε για πάρα πολλά θέματα. Πολλά προσωπικά θέματα μου εμπιστευότανε. Υπήρχε κάτι που το κρατούσε μέσα του και σας το έβγαλε το τελευταίο διάστημα? Εκείνο που έβγαλε από μέσα του, που το κρατούσε για πολλά χρόνια και είχε κάνει και συνέντευξη σε εσάς τον Αντένα, ήταν οι ενοχές που ένιωθε για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό το κρατούσε και το είχαμε συζητήσει εκτενώς πολύ πιο πριν, νομίζω ένα χρόνο πριν να αποφασίσει ότι θα το βγάλει προς τα έξω, και ομολογώ ότι με εξέπληξε όταν είδα εκείνη τη συνέντευξή του, παρόλο που είχα ένα μικρό κομμάτι σε εκείνη τη συνέντευξη, με εξέπληξε όταν μίλησε δημόσια, ανοιχτά για αυτό το θέμα. Ναι, πάντα μιλούσε, οτιδήποτε μου μιλούσε ανοιχτά. Μου είχε απεριόριστη εμπιστοσύνη, όπως και στο Μακαριστόν, σιρήμη. Διότι μας εμπιστευόταν πολλά μυστικά του και για την πολιτική κατάσταση. Μας είχε δοκιμάσει στην αρχή να είμαστε νεχέμυθοι, για να είμαι ειλικρινής, και όταν διεπίστωσε ότι υπήρχε νεχεμύθεια, μιλούσε. Πόσο καιρό πήρε αυτή η δοκιμασία? Όχι πέραν του χρόνου, για να είμαι ειλικρινής. Ναι, ήταν πάρα πολύ. Μας εμπιστευόταν απεριόριστα. Και τι να σας πω, είναι πάρα πολλές οι αναμνήσεις από τον Γλαυκό Κλειρίδη. Πάντοτε ομολογώ ευχάριστες. Θα σας πω έτσι κάτι πέραν της ιατρικής. Όταν θα παρουσίαζε το βιβλίο του στην Αθήνα, μου τηλεφώνησε και μου λέει: Θα έρθεις με τη Λία να πάμε στην Αθήνα? Λέω του: Βεβαίως θα έρθω. Το λοιπόν, είχαμε πάει
Και τότε εκείνο το οποίο συνέβη το βράδυ εκείνον στο σπίτι της Κύπρου ήταν πρωτόγνωρο. Οι δρόμοι ήταν όλοι γεμάτοι από κόσμο, το σπίτι ένα σφιχτικά γεμάτο, οι ζητοκραυγές οι οποίες ακούονται γύρω από τον Κλειρίδη ήταν απίστευτο. Δηλαδή ο άνθρωπος με την εμφάνιση του εκεί, όλη η γειτονιά, όλο το κτίριο σιώταν από τις ζητοκραυγές. Το ίδιο ένιωσα και σε μια άλλη φάση που είχαμε πάει μαζί στην Αίγινα, όταν ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Κώστας ο Σερέζης. Μας είχε φιλοξενήσει στο σπίτι του στην Αίγινα και σε μια διαδρομή που κάναμε στο νησί είχαμε πάει στο ναό της Αφέας Αθηνάς. Εκεί μόλις κατεβήκαμε από το αυτοκίνητο και τον ανεγνώρισαν οι πλανοδιοπόλες, είπανε ήρθε ο πρόεδρος της Κύπρου και να τους βλέπεις όλους να σειραίουν και ό,τι πουλούσε ο κάθε ένας προσπαθούσε να του δωρήσει για να δείξει την αγάπη του. Είχε βαρύτητα το όνομά του. Βεβαιότατα. Ήταν απίστευτες αυτές οι στιγμές. Εμένα με συγκλώνησαν και πραγματικά είναι, θα έχουν μείνει αλυσμόνητες. Είχε ξεπεράσει τα σύνορα και της Κύπρου και της Ελλάδας. Είχε διεθνή εμβέλεια το όνομα και η διαδρομή του γλάφκου του Κλειρίδη. Κάποιο παράπονο, γενικά μιλάω τώρα, σας είπε το τελευταίο διάστημα ότι είχε και θέλει να το βγάλει από μέσα του? Παράπονα δεν είχε. Τουλάχιστον σε μένα δεν είπε ποτέ παράπονο του. Όχι. Όπως λέχθηκε και πριν λίγο, άκουε τα πάντα. Ήταν υπομονετικός, καλοδεκτικός, μιλούσε με τον ιονδήποτε, σε χαλάρωνε πάντοτε. Δεν είχε ποτέ να πει κάτι κακό για ιονδήποτε. Όταν μεταφέρθηκε πριν από λίγες μέρες στην Κλινική Ευαγγελίστρια, τι ήταν τα πρώτα λόγια που σας είπε όταν τον είδατε εκεί πλέον στην Κλινική? Ναι, όχι, ήμουν εκεί και τον περίμενα, για να είμαι ειλικρινής, για να τον παραλάβω. Πάντοτε συνήθιζα να είμαι παρόν όταν με είδαν. Στο πρόσωπο του υπήρχε μια γαλλίαση. Πάντοτε όταν με έβλεπε χαιρότανε και είχε μια αντίδραση στο... Περίμενε ίσως να του πείτε ό,τι του λέγατε και τις προηγούμενες φορές, ότι πρόεδρε θα καταφέρουμε? Ναι, πάντοτε, βεβαίως, πάντοτε του έχω πει, πρόεδρε μην έχεις έγνοια, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να πάμε καλά. Okay, αυτή ήταν η απάντησή του. Μετά αρχίσαμε μια κάποια θεραπεία, αλλά όταν τα πράγματα πλέον... Πότε καταλάβω ο ίδιος ότι είναι αργά και σας είπε αφήστε με να πεθάνω? Σας είπε αυτό, το είχε πει στον γιατρό τον Νικολαίδη, να τον αφήσουμε να πεθάνει. Εμένα δεν ξέρω γιατί ποτέ δεν μου είπε οτιδήποτε αρνητικό. Όταν τον είδα μετά από τον γιατρό τον Νικολαίδη. Ποια ήταν η δεύτερη κουβέντα που είπε σε εσάς? Εμένα το ρώτησα πώς είμαστε πρόεδρε. Καλά μου είχε μπει, με μια έτσι φωνή η οποία έφθινε. Είχε εξασθενήσει πλέον. Πώς είπετε? Είχε εξασθενήσει. Ναι, είχε εξασθενήσει πάρα πολύ. Κοίταξε, έφθινε. Και αυτό ήταν η φυσική φθορά του οργανισμού βασικά. Εάν σας έλεγα μέσα σε ένα λεπτό να μου περιγράψετε τον άνθρωπο Γλάφκο Κλειρίδη, τι θα μου λέγατε? Για μένα ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Ήταν ένας φίλος. Έχασα ένα φίλο. Πάντοτε από αυτόν έχω μάθει πάρα πολλά για τη ζωή, για όλα αυτά τα χρόνια. Το ψάρεμα το αγαπήσατε? Ή τη βόλτα με τη θάλασσα? Με το σκάφος. Με έχει πάρει πολλές φορές βόλτα με τη θάλασσα. Ναι, αγαπήσαμε τη θάλασσα. Και μαζί βέβαια με τον Γλάφκο Κλειρίδη που είναι συνδεδεμένα. Ήταν στοργικός, καλοσυνάτος, πράος. Διαφωνία είχατε ποτέ μαζί του? Ή σας αντιμετώπιζε όπως ακούσαμε προηγουμένως και από τον κύριο Στοδούλου, με μια διπλωματία? Διαφωνία, ναι, είχαμε. Όχι μόνο σε ιατρικά θέματα, έτσι? Όχι, όχι. Συζητούσαμε. Μπορεί να είχαμε διαφορετικές απόψεις, αλλά συζητούσε. Ποτέ δεν προσπαθούσε να σου επιβάλλει την γνώμη του. Αλλά προσπαθούσε να σε πείσει με τα επιχειρήματά του ότι είχε δίκιο σε αυτά τα οποία έλεγε. Μάλιστα. Κύριε Κάση, εγώ θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ που είστε πολύ μαζί μας σήμερα, που μας αποκαλύψατε τις τελευταίες του στιγμές, που θυμηθήκατε μαζί μας όμορφες συναντήσεις που είχατε με τον Γλάφκο Κλειδό αυτά τα χρόνια. Θέλω να πω μόνο μία λέξη. Παρακαλώ. Χθες το απόγευμα, όταν έφευγαινα από τη ζωή, το είχα δηλώσει και σε ένα άλλο τηλεοπτικό σταθμό, το πρόσωπο του ήταν πολύ γαλήνιο και έλαμπε. Πραγματικά δεν το βλέπεις πολύ συχνά. Ήταν κουρασμένος? Όχι. Ήταν κουρασμένος όχι, το πρόσωπο του δεν ήταν, όχι, το πρόσωπο του δεν ήταν κουρασμένο. Δεν έδειχνε κουρασμένος. Σας λέω, ήταν τόσο ήρεμο, τόσο γαλήνιο, τόσο λαμπερό, που
πραγματικά ήταν κάτι το οποίο σου έδινε μια ικανοποίηση ότι έφευγε ήσυχος από τη ζωή. Και έφυγε, πιστεύω, ήσυχος από τη ζωή.